Ζήτησα να επικοινωνήσω σήμερα με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί θεωρώ ότι η χώρα βιώνει μια πρωτοφανή κρίση που απειλεί τόσο τη δημόσια υγεία όσο και τη συνοχή της κοινωνίας. Συνεπώς, τώρα δεν είναι η ώρα της αντιπαράθεσης, αλλά η ώρα της ευθύνης. Θέλησα λοιπόν να του μεταφέρω ότι τα στελέχη και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να βοηθήσουν την πολιτεία και κυρίως τους αρμόδιους φορείς, το Υπουργείο Υγείας, τα νοσοκομεία μας, τους γιατρούς και τους νοσηλευτές μας να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση. Ταυτόχρονα όμως του κατέθεσα και μια σειρά από προτάσεις που θεωρούμε ότι έχουν επίγοντα χαρακτήρα. Οι ιδεολογικές μας διαφορές με τον κύριο Μητσοτάκη είναι γνωστές. Η σημαντικότερη εξ αυτών ίσως είναι η διαφωνία μας για το ρόλο του κοινωνικού κράτους και του δημόσιου συστήματος υγείας σε μια κοινωνία. Σήμερα ωστόσο, μπροστά στο φόβο και την απώλεια της ζωής, όλοι στρεφόμαστε στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει πού θα ήμασταν σήμερα αν δεν είχαμε αποκρούσει τις ακραίες λογικές των μνημονίων που ήθελαν 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους έξω από τα δημόσια νοσοκομεία, που ήθελαν είσοδο με 5 ευρώ σε όλους τους ασθενείς και περαιτέρω συρρήκνωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και κλείσιμο ολόκληρων νοσηλευτικών μονάδων προς όφελος των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Και κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει πως αν η Ελλάδα σώθηκε μια φορά με την καθαρή έξοδο από τα μνημόνια που καταφέραμε το καλοκαίρι του 2018 μετά από 8 ολόκληρα χρόνια ακραίας λιτότητας, σήμερα μπορεί να σωθεί και δεύτερη φορά χάρη στην επιλογή να δημιουργήσουμε το μαξιλάρι ασφάλειας των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το μαξιλάρι μπορεί να αποτελέσει τη σανίδα σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Κάλεσα λοιπόν τον Πρωθυπουργό να μην διστάσει να αξιοποιήσει τώρα αυτή τη σημαντική παρακαταθήκη που με αίσθηση ευθύνης παραδώσαμε, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή κρίση της επιδημίας που απειλεί την ελληνική κοινωνία. Του πρότεινα να διεκδικήσει τη μείωση των στόχων από φέτος κατά 1,5% του ΑΕΠ, δηλαδή για 3 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, και ταυτόχρονα να ζητήσει δαπάνες τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ, δηλαδή 2 δισεκατομμύρια, να μην συνυπολογιστούν στους δημοσιονομικούς στόχους. Δηλαδή συνολικά τουλάχιστον 5 δις να χρηματοδοτήσουν άμεσα την αντιμετώπιση της κρίσης. Και ανεξαρτήτως της όποιας απόφασης ληφθεί στο Eurogroup απόψε, του ζήτησα να μην διστάσει να αξιοποιήσει μέρος από το απόθεμα των 35 δισεκατομμυρίων για τις όποιες ανάγκες προκύψουν. Πρώτα απ' όλα για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας με την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, το άνοιγμα νέων κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας, αλλά και την άμεση προκήρυξη των 4.000 μόνιμων θέσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που εκκρεμούν. Γιατί η άμεση προτεραιότητά μας τώρα είναι το να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Του πρότεινα να προχωρήσει επίσης στην παράταση όλων των συμβάσεων των επικουρικών γιατρών, στη μονιμοποίηση όσων έχουν προσληφθεί ως επικουρικό λοιπό προσωπικό, καθώς και όσων έχουν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, προκειμένου να ενταχθούν όλοι άμεσα τώρα στο σύστημα. Αλλά πέρα από την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις μεγάλες οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Του ζήτησα λοιπόν να μην διστάσει να εκπονήσει ένα εξαιρετικά γενναίο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Να προχωρήσει άμεσα στην κάλυψη από το δημόσιο του συνόλου του μισθολογικού και ασφαλιστικού κόστους για τις επιχειρήσεις που με απόφαση της πολιτείας πρέπει να κλείσουν. Για όσο χρειαστεί, οι μισθοί των εργαζομένων πρέπει να καταβληθούν στο ακέραιο και να μην υπάρξει ούτε μία απόλυση. Ταυτόχρονα, του πρότεινα να καταβάλει έκτακτο επίδομα στα χαμηλά εισοδήματα για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών, να ενισχύσει τον ΟΑΕΔ ώστε να διευρυνθούν τα κριτήρια του επιδόματος ανεργίας και να καλυφθούν άμεσα οι εποχικά εργαζόμενοι. Αλλά να προχωρήσει και σε ένα έκτακτο επίδομα σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, ταυτόχρονα με την αναγκαία αναστολή πληρωμών όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις τους θα παραμείνουν κλειστές. Τέλος,
του ζήτησα να παρέμβει στις τράπεζες, ώστε να ανασταλούν για όσο διαρκεί η κρίση οι δόσεις στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων και φυσικά να επεκταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τούτες τις ώρες όλοι οφείλουμε να γίνουμε μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Χειροκροτάμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας τους ανθρώπους που θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο για να ζήσουμε οι υπόλοιποι. Αλλά όσοι έχουμε θέση ευθύνης, δεν αρκεί να χειροκροτάμε. Οφείλουμε και να πάρουμε αποφάσεις για να τους στηρίξουμε έμπραχτα. Τόσο αυτούς, όσο και καθέναν και καθεμιά που θα έχει απώλειες από αυτή την κρίση. Ας γίνει η κρίση αυτή η αφορμή να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Αυτόν της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. Και ας είναι η αιτία να συνειδητοποιήσουμε την αξία της δημόσιας παρέμβασης στην οικονομία, αλλά και την ανεκτήμητη για όρος αν αυτή η αξία της ενίσχυσης της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους.